Ο αθλητισμός ενώνει τα δύο φύλλα. Απορολογία ποδοσφαίρου. Πώς τα πάτε? Γνωρίζετε? Δεν έχω καμία σχέση με αθλητές. Στη ζωή αυτή έχω ρωτευτεί μόνο μουσικούς. Μας κοροϊδεύει, ρε φίλε. Πάμε μέσα να. Η Σέντρα που βρίσκεται στο γήπεδο, κύριε Βολιώτη? Τώρα συγκεκριμένα δεν ξέρω, ξέρω. Κάπου. Όχι στη μέση, αλλά λίγο πιο προς το τέρμα. Δεν ξέρω. Τη Σέντρα οφείλουμε να ξέρουμε που είναι για να μπορούμε να κάνουμε παιχνίδι. Σέντρα, από το πλάι. Είναι πολύ σημαντικό μέρος του γηπέδου και είναι από εκεί που ρίχνουν τα σουτ. Το Σέντρα είναι στο κέντρο, στα σουηδικά. Το τακουνάκι, ξέρετε τι είναι? Ποιο, το ψηλό ή το χαμηλό? Για το ψηλοτάκουνο, χαμηλοτάκουνο. Δεν ξέρω, ποιο είναι και με τα ακούμια. Δεν λέω για τον Μπέκαμ, είχα ακούσει που φοράει τα στρινγκ της γυναίκας του. Όχι το τακούνι φοράω. Όχι, όχι. Το τακουνάκι είναι με τη φτέρνα του ποδιού. Το τακουνάκι είναι αυτό. Το ανάποδο ψαλίδι γνωρίζουμε τι είναι? Δεν μου έρχεται τίποτα. Γρουσουζιά. Κοίτα ψαλίδι, εμείς έχουμε αυτό που κάνουμε τις μπούκλες. Ή αυτό που κόβουμε τα νύχια μας. Ναι. Τώρα αυτό στο γήπεδο δεν ξέρω τι ακριβώς κόβουνε. Θέλεις να το κάνω? Το ξέρω, αλλά δεν θα το κάνω τώρα. Ο ποδοσφαιριστής, αφού το κάνει, έρχεται και κάνει ένα πλάφ στο γρασίδι. Στο έτσι, από πίσω. Τι είναι το offside? Δεν έχω ιδέα. Έξω όπως βγαίνεις, Αθήνα, Αττική. Ξου που λέμε. Ξου, είναι το offside, αυτό. Το offside, ξέρεις τι είναι? Α, το offside. Εσείς ξέρετε? Πολύ καλά. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα που να εξηγήσει ένας άντρας σε μια γυναίκα. Καμία γυναίκα δεν ξέρει το offside. Εγώ το ξέρω. Είσαι σίγουρη? Εγώ παλιά ήμουν αθλητικά, αγάπη. Εντάξει, αγάπη. Το offside είναι όταν η μπάλα είναι πίσω από τους παίκτες. Μπάλα που δεν έτυχε να πάει εκεί που έπρεπε. Όταν κάποιον βγάζουν έξω. Όταν αυτός που πάει να κάνει την επίθεση είναι πιο μπροστά από τον. Αυτόν που φυλάει το τέρμα. Είναι όταν ένας της επίθεσης πάει λίγο πιο μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό της ομάδας της από εκεί. Από πόσους παίκτες αποτελείται μια ομάδα ποδοσφαίρου? Έξι. Όχι. Πόσους υπολογίζεις? Βλέπεις πολλούς εκεί πέρα, ένα τσούρμο είναι. Πέντε. Το διπλάσιο σχεδόν. Οι 10 ή 11. 10 και ένας. Εντάξει, πέρασε. Πες ένα αριθμό. 10, 5, 6, 7. Που παίζουν ή που είναι και στον πάγκο? Έμβαλμε στον επιπληματικό σου. 11 τότε. Ποια είναι η διαφορά τη UEFA από τη FIFA? FIFA και ξέρω και κάτι άλλο. Τώρα UEFA δεν ξέρω. Στα καλλιαρτά. Συγγνώμη ένα λεπτάκι λίγο. Θα ρωτήσω, θα πάρω την βοήθεια του κοινού. Έχω τηλέφωνο. Δύο διαφορετικές οργανώσεις και μία κάνει τα Μουντιάλ και η άλλη κάνει τα Ευρωπαϊκά. Δεν ξέρω τίποτα εγώ από αυτά. Εγώ ξέρω ότι είναι 11 από εδώ, 11 από εκεί και κυνηγάνε ένα τόπι.